η βροχή πέφτει ασταμάτητα. Ωστόσο, οι μαθητές δύο τάξεων του Γυμνασίου Γουβών και σήμερα πρέπει να κάνουν μάθημα στο παγκάκι της αυλής, καθώς είναι άστεγοι. Οι αίθουσες του σχολείου τους δεν επαρκούν για όλο το μαθητικό δυναμικό και η λύση που βρέθηκε είναι να γίνεται η διδασκαλία στην αυλή, κάτω από ένα στέγαστρο ή κάτω από το πεύκο. Δυστυχώς κάνουν παιδιά στην αυλή μάθημα, γιατί φέτος μας λείπουν τρεις αίθουσες, δύο για να καλύψουν δύο τμήματα γενικής παιδείας εξ ολοκλήρου και μία αίθουσα που θα χρειάζεται όταν θα μοιράζονται τα τμήματα στις ξένες γλώσσες, γαλλικά, γερμανικά. Σήμερα υπό βροχή τα παιδιά βγήκαν και πάλι στο παγκάκι. Τα παιδιά κάνουν στην αυλή μάθημα, ναι. Υπάρχει ένα υπόστεγο που μπορούσαν να είναι από κάτω. Επιτυχία, άμα είναι στο τμήμα μας να βγούμε εμείς έξω, μπαίνουν άλλοι. Και πάμε και καθόμαστε κάτω από τα υπόστεγα. Και άμα βρέχει. Κάνουμε αναλλάξεις, πώς το λένε. Και πού κάνετε μάθημα εσείς που βγαίνετε έξω? Στο πεύκο από κάτω. Η σημερινή κακοκαιρία ανάγκασε τους καθηγητές να διακόψουν αρωνάρων το μάθημα για τις υπαίθριες τάξεις, αφού το μάθε παιδί μου γράμματα έλειωσε κάτω από τις σταγόνες της βροχής. Δεν το βλέπω καθόλου καλό, το βλέπω πολύ άσχημο. Ναι, θέλουμε αίθουσες. Χθες ήταν το γάμα 1 και το γάμα 2. Που πήγανε πού? Στα παγκάκια κάναμε μάθημα και στο πεύκο. Σήμερα άλλες δύο τάξεις, νομίζω το γάμα 3 με μια τη Δευτέρα. Και με τη βροχή? Τα παιδιά λογικά τώρα δεν κάνουν μάθημα, σχολάσανε. Όλοι ήταν έξω στη στέγη από κάτω. Έξω. Και κάνανε μαθήματα. Ένας μικρός μαθητής πριν αποχωρήσει από το σχολείο μας πλησίασε. Το πυρηνό βλέμμα του το γεμάτο ερωτήματα και οι δύο-τρεις κουβέντες που βγήκαν από τα χείλη του αποτελούν ηχηρό ράπισμα για όλους όσοι χειροκροτούν εαυτούς ότι η νέα σχολική χρονιά είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Έχουμε παγώσει, κυρία. Έχετε παγώσει. Ναι. Σήμερα που έβρεχε, πού? Γιατί ήσουν έξω? Έξω ήμασταν, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Πώς θα μπούμε, πού θα μπούμε? Αξίζει να αναφέρουμε ότι η επιλογή της πρώην Αμερικάνικης βάσης των Γουρνών με τα δεκάδες εγκαταλελειμμένα κτίρια για να στεγάσουν τις ανάγκες του Γυμνασίου Γουβών αντί να λύσει προβλήματα, δυστυχώς δημιούργησε τριτοκοσμικές συνθήκες για εκατοντάδες παιδιά. Το πρόβλημα, παρά το ότι υπήρχε από πέρσι, η λύση του κόλλησε στον προϋπολογισμό του Δήμου. Πέρσι ήταν λίγο καλύτερα από τη φέτος, αλλά είχαμε τέτοια προβλήματα πάλι. Δεν είχαν πολλούς χώρους, έλμαση. Δεν υπήρξε δυνατότητα τροποποίησης του προϋπολογισμού και διαδικασίας προμήθειας μεταλλικών προκατασκευασμένων αιθουσών στο μέθοδο, στο διάστημα του καλοκαιριού. Η δημοσιοποίηση του προβλήματος έθεσε πρώτων ευθυνών τους στους αρμόδιους και το πρωί η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου είχε συνάντηση με εκπροσώπους του σχολείου και εκπροσώπους των γονέων, στους οποίους έκανε γνωστό ότι εντός των επόμενων 20 ημερών θα υπάρχει προμήθεια τριών λιώμενων αιθουσών από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Στο μεσοδιάστημα, οι μαθητές του γυμνασίου θα φιλοξενηθούν στα στεγαζόμενα σχολεία της πρώην Αμερικάνικης Βάσης των Γουρνών. Πιστεύω ότι θα βρεθεί άμεσα μια λύση. Και σίγουρα τις επόμενες μέρες τα παιδιά θα είναι σε σχολική τάξη.